Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Μεγάλη προσέλευση λοιπόν των πολιτών εδώ στα rapid test αρχή της εβδομάδας Δευτέρα σήμερα στην Τρίπολη. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, μια δύσκολη εβδομάδα με ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Είδαμε ότι κάνατε μια έκκληση με ανακοίνωσή σας στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ευλαβικά και μιλήσατε και με την Υπουργό Παιδείας, κυρία Κεραμέως, για το κλείσιμο, το ενδεχόμενο κλείσιμο των σχολείων. Ποιες οι εξελίξεις που έχουμε? Κοιτάξτε, δείτε, καταρχάς να πω ότι η έκκληση να τηρούμε τα μέτρα το κάνω από την αρχή της πανδημίας σε κάθε εμφάνιση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για οποιοδήποτε λόγο για να γίνεται εμφάνιση, όχι μόνο για τα θέματα της πανδημίας. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μία σοβαρή επιδείνωση των αριθμών, των θετικών τεστ, το οποίο ξεκίνησε από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Αρχικά είχαμε διψήφια νούμερα και ακολούθως τις τελευταίες τρεις μέρες είχαμε και πάνω από 20 θετικά τεστ κάθε μέρα, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τον πληθυσμό της περιοχής μας. Τι αποδεικνύει καταρχάς αυτό? Αποδεικνύει ότι ποτέ δεν πρέπει να είμαστε και να εφησυχάζουμε. Γιατί η Τρίπολη γενικώς όλο αυτό το διάστημα και ειδικά μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Και ξαφνικά μέσα σε 2-3 μέρες είδαμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε πάρα πολύ. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα θετικά, τα αποτελέσματα των τεστ των θετικών, το οποίο αυτό συνδυάζεται και με αύξηση των νοσηλιών στο Πανεργατικό Νοσοκομείο. Έτσι που έχουν πάνω από 20 νοσηλευόταν, 23 νοσηλεύονταν χθες το βράδυ, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε το Πανεργατικό Νοσοκομείο. Το ένα δεδομένο λοιπόν είναι ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Το άλλο είναι ότι αυτά που λέγαμε πάντα εξακολουθούμε να τα λέμε. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να φοράμε όλη μάσκα, να αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές, να υπάρχει κοινωνική αποστασιοποίηση. Κάτι που παρότι ήταν αυξημένα τα κρούσματα τις τελευταίες 4-5 μέρες, θα βλέπατε αν είχατε βγει το βράδυ ότι εδώ στην πλατεία, κεντρική πλατεία, μια από τις κεντρικές πλατείες, στην πλατεία Πεδρινού, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που είχε βγει είτε για να ψωνίσει είτε για να πιει καφέ. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Το τρίτο που υπάρχει είναι ότι υπήρξε πρώτα μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία, όπου είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα κάποια τμήματα ή και κάποια σχολεία ακόμη έκλεισαν. Εγώ πήρα μια πρωτοβουλία και επικοινώνησα και με επιστολή που έστειλα, αλλά και με τηλεφωνικά με το Υπουργείο Παιδείας, και ζήτησα αν είναι δυνατόν να κλείσουν τα σχολεία πριν φτάσουν όλα τα σχολεία, επειδή παρατηρείταν το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά κρούσματα σε παιδιά, ενώ δεν υπήρχαν τόσο πολλά την προηγούμενη εβδομάδα σε μεγάλους, σε ενήλικες. Και η σκέψη ήταν να κλείσουν τα σχολεία έτσι ώστε να αποφύγουμε το κλείσιμο των πάντων, καταστημάτων κλπ. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι το ελέγχει το θέμα ο ΕΟΔΗ, θα ελέγχει τα δεδομένα και θα αποφασίσουν πότε θα αποφασίσουν να κλείσουν τα σχολεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κίνδυνος να μπούμε σε κόκκινο, νομίζω είναι σαφές. Αν εξακολουθήσουν να είναι τόσο πολλά τα κρούσματα, είναι σαφές ότι μοιραία θα οδηγηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, κάτι που θέλαμε να το αποφύγουμε και για την κίνηση στην αγορά και για όλους τους άλλους λόγους. Θα το δούμε όμως, θα το δει τα δεδομένα σήμερα το μεσημέρι το ΕΟΔΗ και θα περιμένουμε τις αποφάσεις. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι για όλες τις αποφάσεις και για τα σχολεία και για τα καταστήματα την πλήρη αρμοδιότητα την έχει ο ΕΟΔΗ με τα αντίστοιχα υπουργεία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε η Περιφέρεια ούτε ο Δήμος. Σήμερα λοιπόν εδώ βλέπουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας να περιμένουν στη σειρά από το πρωί για να κάνουν rapid test. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί και είναι και λογικό όταν βλέπει αυτή την αύξηση των κρουσμάτων. Μέχρι πριν λίγο είχαν γίνει περίπου 170 τεστ από ό,τι με ενημέρωσαν. Είχαν βγει 2 θετικά εδώ στην πλατεία Πεδρινού. Παράλληλα σήμερα γίνονται σε όλα σχεδόν τα σχολεία rapid test. Θα δούμε τα αποτελέσματα εκεί που θα ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί ως πληροφορία είναι ότι κάποιοι γονείς αρνούνται όταν τα παιδιά τους είναι να κάνουν ιχνηλάτιση. Αν βρεθεί ένα παιδάκι ή ένα παιδί σε κάποιο τμήμα θετικό, πρέπει όλα τα παιδιά τμήματος να κάνουν ιχνηλάτιση. Ακούω ότι κάποιοι γονείς αρνούνται ή αρνούνται να κάνουν το μοριακό τεστ. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που είναι καλά και δεν έχει πυρετό ή δεν αισθάνεται κάτι, ότι δεν μπορεί να είναι φορέας του ιού και να μεταδίδει τον ιό. Άρα θα ήθελα όλοι μας να ακούμε τους ειδικούς και εφόσον οι ειδικοί συστήνουν ότι πρέπει να γίνει ιχνηλάτιση σε συγκεκριμένα παιδιά ή σε συγκεκριμένα άτομα, να το κάνουμε χωρίς να φέρνουμε εμπόδια στην ιχνηλάτιση που μπορεί να προστατεύσει ολόκληρη την κοινωνία. Τα rapid test θα συνεχιστούν, αύριο θα γίνει πάλι εδώ στην πλατεία Πετρινού έλεγχος από τις πρωινές ώρες και στα σχολεία μας όσα δεν ολοκληρωθεί σήμερα. Από εκεί και πέρα αυτό που όλοι πρέπει να κάνουμε είναι ανεξάρτητα των άλλων εξελίξεων, αν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει, γιατί
Και αν δεν κλείσει η αγορά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και τα πράγματα πάνε καλά, δεν υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει όλοι πάρα πολύ να προσέξουμε και αυτό το περίοδο που είναι δύσκολη, ιδιαίτερα δύσκολη για την Τρίπολη και την Αρκαδία, αλλά και γενικώς μέχρι να ξεμπερδέψουμε με την ιστορία αυτή της πανδημίας. Δήμαρχε, να μας πείτε, αν περιοριστεί η κυκλοφορία και η Τρίπολη μπει έτσι στο κόκκινο και δεν έχουμε τόσο μεγάλη κίνηση το βράδυ, υπάρχει περίπτωση να κάνετε απολύμανση και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Τρίπολης? Θα το δούμε. Δεν συστήνεται αυτό. Δεν συστήνεται από τους ειδικούς ότι πρέπει να γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους απολύμανση. Θα το δούμε όμως. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το σκεφτούμε. Στα σχολεία όμως, που πρέπει να κάνουμε όταν προκύπτει κρούσμα σε κάποιο τμήμα ή κοινόχρηστους χώρους, κάνουμε αμέσως με το που ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει ένα κρούσμα, αμέσως την επόμενη μέρα, αφού γίνει η χνηλάτιση πρώτα και κλείνει η τάξη, το τμήμα, το γυμναστήριο, ο κοινόχρηστος χώρος, ό,τι χώροι κλείνουν, πάμε και κάνουμε απολύμανση.